Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα στο νοσοκομείο Παπανικολάου για να εγγενιάσουμε 18 νέες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, προϊόν της σημαντικής δωρεάς της Επιτροπής Ελλάδος 2021. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία σας, που όπως είπατε ολοκληρώθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό η επέτειος της Εθνικής Παλιγενεσίας να μην συνδέεται μόνο με εορτασμούς, με συνέδρια, με ομιλίες, αλλά να συνδεθεί στη συνείδηση των πολιτών και με υποδομές οι οποίες θα ενισχύσουν εν προκειμένου το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βάθος χρόνου. Είμαι επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η δωρεά αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα πολύ γρήγορης υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση την οποία παραλάβαμε και ο COVID-19 ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε την δέσμευσή μας η χώρα να βρεθεί στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας που θα διαθέτει. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια με στήριξη από δημόσιους και από ιδιωτικούς πόρους. Για να αναφέρω ενδεικτικά ότι εδώ μόνο στη Θεσσαλονίκη από τα 80 κρεβάτια προ-COVID έχουμε πάει σχεδόν στα 200, 199 για την ακρίβεια. Εκτός από την μονάδα αυτή, να αναφέρω τα 30 καινούργια κρεβάτια τα οποία ήδη λειτουργούν ως μονάδα COVID στο Ιπποκράτειο και επιμέρους παρεμβάσεις σε πολλές άλλες μονάδες εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό. Θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχετε σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, όπως μεγάλο βάρος σήκωσαν όλα τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ειδικά τον εξαιρετικά δύσκολο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά και τώρα. Και βέβαια τα κρεβάτια αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς την αυτοθυσία γιατρών, νοσηλευτών, υποστηρικτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τι σημαίνει Σαββατοκύριακο, διακοπές, ξεκούραση και 14 μήνες τώρα δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να περιθάλψουν τους συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η άμυνά μας απέναντι στον κορονοϊό είναι το εμβόλιο. Τα εμβόλια, τα οποία είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, προστατεύουν τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο ηλικιωμένους, από την αρρώστια, από την ενδεχομένως ανάγκη να έρθουν σε μία εντατική θεραπεία και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο, κινδυνεύει πια ουσιαστικά η ζωή του. Θέλω λοιπόν και εδώ πέρα και από τη Θεσσαλονίκη να επαναλάβω την έκκλησή μου, ειδικά στους συμπολίτες μας, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών, δηλαδή στους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, μην διστάσετε να εμβολιαστείτε. Ένα απλό τσίπημα μπορεί να σας γλιτώσει από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιχείρηση Ελευθερία είναι υποδειγματικά οργανωμένη κατά γενική νομολογία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι προσθέτουμε πια πολύ περισσότερα εμβόλια, ειδικά τους επόμενους 2 μήνες. Ανοίγουμε την πλατφόρμα του εμβολιασμού και σε νεαρότερους συμπολίτες μας, οι οποίοι από τη μεγάλη εβδομάδα, η ηλικία 30-39, θα μπορεί να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς της και εκτιμούμε ότι θα είμαστε συνεπείς στα χρονοδιάγραμματά μας, όσο πιο γρήγορα να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Είναι όμως επίσης πάρα πολύ σημαντικό η επιτυχία του προγράμματος εμβολιασμού να μην οδηγήσει σε κανέναν εφησυχασμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ως καροδοκή, ειδικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, εξακολουθούμε να έχουμε μια μεγάλη διασπορά, παρότι ευτυχώς οι εισαγωγές έχουν δείξει μια σταθεροποίηση. Και όσο επιστρέφουμε στην κανονικότητα, από σήμερα θα λειτουργούν και τα καταστήματα στην πόλη με την μέθοδο του click-in, είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς απελευθερώνουμε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, οι συμπολίτες μας να προσέχουν διπλά
αυτό θα ισχύει ειδικά και όταν ανοίξει πια η εστίαση. Η λογική είναι ότι θέλουμε τον κόσμο οργανωμένα να μπορεί να κινείται, έτσι ώστε να αποφεύγουμε συγχρονισμούς στα σπίτια, όπου η εξάπλωση του κορονοϊού εκ των πραγμάτων είναι πιο εύκολη. Κλείνοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή. Να τονίσουμε ότι αυτές οι μονάδες τις οποίες εγκαινιάσαμε είναι κινητές μονάδες. Θεωρητικά θα μπορούσαν να φύγουν από εδώ πέρα και να πάνε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε μια άλλη υγειονομική περιφέρεια όπου να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ξέρω ότι εύχεστε να παραμείνουν μόνιμα εδώ και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από την διάταξη την οποία θα επιλέξει το Υπουργείο για τον υγειονομικό χάρτη. Όμως οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν έρθει για να μείνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο COVID και θα είναι μια μεγάλη πρίκα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την επόμενη μέρα, διότι δεν περιθάλπτουμε μόνο ασθενείς COVID. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αρρωσταίνουν και θα πρέπει να αξίζουν τις καλύτερες δυνατές περίθαλψεις. Να ευχηθώ οι συγκεκριμένες να είναι αχρίαστες, να μείνουν άδειες. Να μην χρειαστεί να γεμίσουν. Ή σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιηθούν όχι ως COVID μεθ, αλλά ως non-COVID. Μεθ είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι υπάρχουν και μας δίνουν την άνεση και την ασφάλεια να ξέρουμε ότι όποιος συμπολίτης μας, θα το ξαναπώ αυτό, όποιος συμπολίτης μας χρειαστεί περίθαλψη, είτε απλό κρεβάτι, είτε μονάδα εντατικής θεραπείας, να γνωρίζει ότι θα έχει την περίθαλψη που του αξίζει για να μπορέσει να βγει νικητής από αυτή την πολύ μεγάλη μάχη την οποία δίνει. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή αρχή στην λειτουργία της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας.